Γεια σας παιδιά, Τόμι εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε την παρουσίαση της ελληνικής ομάδας Ultimate Team στο FIFA 12. Λοιπόν, τώρα με φίλε και έχω το χαλκιά, εντάξει. Δεν συγκρίνεται με την πραγματικότητα, στην πραγματικότητα είναι ένας τρούφας και μισός. Εδώ κάτι πιάνει. Το χώρισα 600 coins. Αυτά. Ναι, ένας καλός γενικά ήταν το φίλε, εντάξει. Από τους καλύτερους που έχει στο FIFA για Έλληνες. Μετά πάμε για center back. Έχουμε Αβραάμ. Δεν ξέρω, δεν παίζουν όλο το σύστημα. Γιατί όπως βλέπετε είναι η πορτοκαλί εδώ κάτω. Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Έχει την ταχύτητα. Βέβαια στο pace του λέει ότι έχει 67 pace. Αλλά πραγματικά είναι πολύ καλός στην άμυνα. Και είμαι ευχαριστημένος. Και έχει βάλει και γκολ με κεφαλιά, ναι. Και μετά center back δεύτερο. Εκτός από τον Κυριακό Παπαδόπουλο. Βλέπετε εδώ, βάζω και τον Κοντρέρας και αυτός είναι καλός, τους βάζω να αλλάξει αυτούς τους δύο γιατί πιστεύω αξίζουν και οι δύο, δεν ξέρω ποιον πως και έχω και έναν ακόμη center back, τον Σαριέγγι, τον οποίο δεν τον πολύ χρησιμοποιώ πια. Γιατί τώρα έβαλα τους άλλους χρυσούς. Στη θέση του αριστερού back, ναι, έχουμε τον Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού. 79 pace, 200 coins τον πήρα, έχει παίξει 45 match. Και γενικά είναι ένας πολύ καλός αριστερός back. Μαρκάρι, δίνει πάσεις προς το κέντρο. Και είμαι ευχαριστημένος και με αυτόν. Και δεξιά έχουμε τον Μανιάταρο. Λάθος, μαλακία έκανα. Γκρις. Μανιάτης. Και όπως μπορείτε να δείτε έχουμε και τον Σεϊταρίδη εδώ πέρα. Λάθος. Spoiler, spoiler, μην τον δείτε. Καλύψτε την οθόνη, καλύψτε την οθόνη. Πιστεύω να μην τον είδατε. Έχουμε τον Σεϊταρίδη, τον Γιούρκα Σεϊταρίδης, χρυσοαγόρασα στην κυριολεξία 1000 coins στο μαλάκα, αλλά ήταν τραυματίας αυτός ο μαλάκας. Και επίσης έβαλα τον εδώ. Το ίδιο τσέμιστρι έχουν. Πότε, κέντρο τώρα. Για κέντρο έχουμε δύο παιχτούρες. Α, δεν έχουμε Έλληνα. Ναι, σωστά. Έχουμε, ο ένας είναι ο Γκρέκο, Λεάνδρο Γκρέκο. Τον είχα αγοράσει μόνο 300 από starting price ήταν. Βασικά δεν υπάρχουν και πολλοί στην αγορά τώρα. Και ο δεύτερος είναι... Βάζω εναλλάξει αυτούς τους τρεις. Είτε Μοδέστο, είτε Σιμάω. Τον πλησί γάμα τον αυτό τον άχρηστο. Μοδέστο εδώ, λοιπόν, και προσωρινά. Πάλι spoilers, πάλι spoilers. Με δείτε. Ναι, δεν είδατε. Ελπίζω. Sorry αυτά. Οπότε έχουμε τον Σιμάο. Α, και να κάνω τα σχόλια μου για το κέντρο. Πέρα από το ότι δένουν πολύ καλά αυτοί οι δύο, επειδή είναι του Ολυμπιακού και οι δύο. Να σας πω ότι το κέντρο μου δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι απλά καταιγιστικό. Και στην άμυνα και στην οργάνωση του παιχνιδιού δεν έχω κανένα παράπονο ούτε με τον Σιμά ούτε με τον Μοδέστο και ειδικά ούτε με τον Γκρέκο, ο οποίος είναι πολύ καλός. Δεξί χάφ έχουμε τον Μαρίνο, 88 pace, εντάξει, αυτό τα λέει όλα. Τρέχει σαν σύμφωνας, σπάει στην επίθεση, σπάει στην περιοχή και εκεί θα δείτε τους επιθετικούς μου που βρίσκονται εκεί στην κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσουν την πάσα διαβήτη. Άσχετα αν δεν έχει καλό pass, 67 έχει. Τέλος πάντων, και αυτός είναι ένας καταπληκτικός παίχτης. Αριστερό half έχουμε, αυτός είναι για τη βραζιλιάνικη ομάδα, τον Christodoulopoulos. Πραγματικά και αυτός είναι πάρα πολύ καλός, οργανώνει το παιχνίδι, βγάζει σεντρούλες ωραίες, πάσες, ξέρω εγώ το ένα το άλλο, τι να ούμε τώρα, είναι πολύ καλός. Και, επίθεση. Oh my god! Ιωάννης Φετφατσίδης, 60 μάτς, 99 γκολ.
Τον πήρα μόνο 3.700. Και είναι επιθετικούρα. Λοιπόν. Κανονικά η θέση του είναι δεκάρι, όμως το έκαναν μετάλλαξη και τον έκαναν επιθετικό striker. Απλά perfect. Ο key player της ομάδας μου, δηλαδή εντάξει τι να πεις, με το pace που έχει, 88 pace, αλλά έχει καλύτερο dribbling από τον Marino, γι' αυτό τον κάνει να είναι λίγο καλύτερος. Εντάξει, δύο dribbling, αλλά και πάλι ο Φετφατζέτης είναι ένας μαγικός παίχτης. Πολύ μαγικός. Και στην επίθεση έχουμε τον παρτενέρ του, τον Τζιμπό. Κάτσε αυτοί, όλοι είναι τέτοιοι. Τζιμπούρ εδώ, αλλά είναι τραυματισμένος. Πόσα μάτσα εκτός για να δούμε, για να δούμε. Α, δύο ματσάκια, οκ. Okay. Δεν πειράζει. Αυτή ήταν η ομάδα μου. Τώρα πάμε στις αλλαγές. Το Τζιμπούρ, δεν έχω να προσθέσω κάτι για τον Τζιμπούρ. Μερικές φορές κάνω σουτ, μπαίνει μέσα. Όπως βλέπετε, 21 μάτς, 46 γκολ. Οι άλλες φορές τρέχουμε Φετφατζίδη, Πασάρο, πάω δηλαδή Τζιμπούρ, γκολ. Εντάξει, εύκολα αυτά τα πράγματα. Και να σας πω ότι στα περισσότερα μάτς που έχω παίξει με την ελληνική ομάδα, έχω κερδίσει δηλαδή, έχω ένα τεράστιο ποσοστό επιτυχιών. Και ειδικά μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα δεν είναι η καλύτερη. Καλύτερη αναλογία γιατί σε βάζει με. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Και για αναπληρωματικούς έχουμε αυτόν εδώ τον Άμπαλο που με την Βοσνία το έχει στείλει στο δοκάρι, τον Μετρόπουλο που και αυτός είναι ένας άχρηστος και τους δύο Μπρόντς, Θεοδοσιάδης είχε τραυματιστεί, ο Ιωαννίδης είχε πληρώσει την πόλη, δεν θυμάμαι το ένα το άλλο και Ταχτσίδης, ο Ταχτσίδης, Ταχτσίδες, α, λάθος και παίζει να έχω και κανένα ακόμη, περιμένετε να δούμε. Αυτός είναι τους πολύ χρησιμοποιώ, κυρίως στην ενδεκάδα που σας έδειξα και Last League. Α, έχω. Α, τι! Περιμένετε, λάθος έγινε εδώ. Ποιον Ιωαννίδη, εδώ έχουμε τον τέτοιο. Χολέβας. Ένα συμβόλαιο μπορεί. 88 pace κι αυτός και είναι πραγματικά τέλειος. Και ο Ιωαννίδης καλός, δεν αντιλέγω, αλλά εντάξει. Αυτός είναι αυτοκράτορας. Αυτό είναι η Μπουγκάτι μπροστά στο Φιατάκι. Εντάξει, τώρα δηλαδή να μην λέμε μαλακή στο ένα τ' άλλο. Εντάξει. Πλησί. Και ο Steve Delek. Δεν τους χρησιμοποιείς αυτούς. Σχεδόν ποτέ. Ωραία. Αυτή ήταν η ομάδα μου. Αν σας άρεσε κάντε κανένα like-άκι και θα ανεβάσω και μάτς με την ομάδα. Peace.